Δεν έχει τέλος το μαρτύριο και αυτή η τραγωδία με τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα. Σήμερα την τελευταία της πνοή μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της από τον ίδιο το σύζυγό της άφησε μια 29χρονη γυναίκα στην Αλεξανδρούπολη. Την ίδια ώρα, οι πτυχές του άλλου δράματος στο Βλαχείο της Λακωνίας εξελίσσονται πλέον στο δικαστικό πεδίο. Ο 40χρονος που στραγγάλισε τη γυναίκα του το βράδυ της περασμένης Κυριακής και ενώ στο δίπλα δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του, μετά τη σημερινή του απολογία, κρίθηκε προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα. Απολογήθηκε σήμερα ο κατηγορούμενος σε μια πολύ αναλυτική διαδικασία. Η κυρία ανακρίτρια ερεύνησε όλες τις περιστάσεις οι οποίες εκτέθηκαν σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που ο κατηγορούμενος είχε προβάλει εξ αρχής. Ήταν μια άψογη διαδικασία γενικότερα. Απόλυτο σεβασμός σε όλα τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και με σύμφωνη γνώμη ανακριτού και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέως. Η κατηγορία που βαραίνει τον 40χρονο είναι ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως όλα εξελίχθηκαν εν βρασμό ψυχής. Οι ισχυρισμοί του, όπως είπαμε, είναι αυτοί που έχει προβάλει εξ αρχής, εκτέθηκαν, ερευνούνται και αναμένουμε το δικαστικό συμβούλιο, γιατί σε αυτό το στάδιο ο ανακριτής δεν έχει την εξουσία να κάνει νομικούς χαρακτηρισμούς ή κάτι άλλο. Αυτά θα γίνουν από το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα μελετήσει την απολογία που δόθηκε σήμερα, το απολογητικό υπόμνημα που κατατέθηκε και όλο το υλικό της δικογραφίας και θα αποφανθεί για την παραπομπή του σε δίκη με συγκεκριμένη κατηγορία. Η κατηγορία αυτή τη στιγμή είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου είναι ότι τελέστηκε σε βρασμό ψυχικής ορμής. Τώρα ο 40χρονος δηλώνει μετανιωμένος. Σε ό,τι έχει να κάνει με την τύχη των ανήλικων παιδιών, προσωρινά αυτά βρίσκονται υπό την επιμέλεια και τη φροντίδα του αδελφού της 36χρονης που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή. Έχει την επιμέλειά τους αυτή τη στιγμή ο πιο κοντινός συγγενής, δηλαδή ο αδερφός της εκλιπούσης. Ο ίδιος ενδιαφέρεται, θέλει να είναι κοντά στα παιδιά του, έχει μετανιώσει για την πράξη του κτλ. Δεν έχουμε κάτι άλλο όμως για τα παιδιά.